Καλώς ήρθατε στο στούντιο. Καλώς ορίσατε κι εσείς από το σπίτι σε αυτό το ταξίδι που ξεκινάει εδώ στο Έψιλον. Ένα ταξίδι που σας στέλνουμε όλους συνοδοιπόρους. Θέλω να με συγχωρέσετε λίγο για τη βραχνή φωνή. Μια φαρυγγίτιδα με ταλαιπωρεί, δεν μπορώ να φωνάζω πολύ. Αλλά ξέρετε, είναι όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε από όλους εμάς για περίπου ένα μήνα τώρα. Ξέρετε, τα πράγματα όταν είναι δύσκολα, πρέπει οι άνθρωποι να ενώνονται, να γίνονται ομάδα. Έχετε δει το σποτάκι της Εθνικής, της Εθνικής μπάσκετ, τι γίνεται όταν οι Έλληνες γίνονται ομάδα. Κάπως έτσι νιώσαμε κι εμείς εδώ όλοι στο Έψιλον. Είμαστε ένα κανάλι το οποίο ξεκινάει και θέλει να γίνει μεγάλο. Θέλει να γίνει αγαπητό βασικά, θέλει να το βλέπετε, θέλει να είστε κοντά μας όλοι εσείς. Και κάπως έτσι όλοι εμείς εδώ ενωθήκαμε. Μπαίναμε εδώ το πρωί, ξημερώματα να σας πω την αλήθεια, φεύγαμε νύχτα. Δουλέψαμε 1,5 μήνα ασταμάτητα, διοίκηση, παραγωγή, τεχνική, δημοσιογράφη. Όλες οι ειδικότητες της τηλεόρασης είμαστε εδώ και παρακολουθήσατε την Αταλία με τον Άμαστε, μια καταπληκτική εκπομπή. Καλή επιτυχία στην Αταλία μας, η οποία ξεκίνησε πριν από εμάς. Και όπως έτσι θα παρακολουθήσετε και εμάς εδώ σήμερα. Θα μας βλέπετε κάθε μέρα από τις 4 μέχρι τις 7 παρατέταρτο, εδώ στο Έψιλον. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Τώρα, τι θα είναι αυτή η εκπομπή, θα σας δώσω μια πολύ πολύ σύντομη γεύση. Ενημέρωση, επικαιρότητα, κοινωνικά θέματα, προσωπικές ιστορίες, lifestyle ειδήσεις, υγεία και ομορφιά, μόδα, τα πάντα θα έχει αυτή η εκπομπή και κυρίως εσάς εδώ στο στούντιο. Είστε έτοιμοι να πείτε την άποψή σας? Είμαστε. Για να δω, σας έχουμε δώσει και κάτι ωραίες ρακετούλες. Με ναι ή όχι. Θα τις χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Θα ψηφίζετε κι εσείς όπως ψηφίζει ο κόσμος από το Facebook. Είστε έτοιμοι να πείτε την άποψή σας? Είμαστε. Έλα όλα πράσινα. Να και ένα όχι στη γωνιά. Λοιπόν, πάω λίγο να σας δώσω μια μικρή γεύση από τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε να δούμε μια μικρή γεύση. Λοιπόν, κάναμε ένα poll, μια, ας το πούμε, δημοσκόπηση, μια ερώτηση, ένα γκάλωπ στο Facebook. Δύο ήταν οι ερωτήσεις συγκεκριμένα για το απόψινό debate και θα δείτε σε λίγο τι ψήφισε ο κόσμος και θα έρθω και σε εσάς να ψηφίσετε να μου πείτε την άποψή σας. Επίσης, σε λίγο μια αποκλειστική συνέντευξη της 38χρονης Χείρας της Κοιλάδας, όπως έχει γίνει γνωστή. Τα μίντια της έβαλαν μια σκληρή ταμπέλα το καλοκαίρι λόγω της είδησης της ομολογίας της δολοφονίας του σύζυγου της, 42χρονου καπετάνιου Θανάση Λάμπρου. Να πούμε ότι η 38χρονη μας μίλησε μέσα από τον κόρυδαλό, αρνείται τα πάντα, άλλωστε δεν έχει υπογράψει την ομολογία της. Ένα έγκλημα που η αλήθεια είναι ότι πιστεύουμε και μετά από δημοσιογραφική έρευνα που κάναμε εδώ και καιρό ότι δεν έχουμε πάρει όλες τις απαντήσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Επίσης, θα έχουμε συνεντεύξεις διαφορετικές, δηλαδή την κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου. Σίγουρα την έχετε δει σε ενημερωτικές εκπομπές, την έχετε παρακολουθήσει. Τι κρύβεται πίσω από την ατσαλάκωτη αυτή η ομορφιά? Δεν έχετε την αίσθηση ότι είναι απόμακρη, ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν μπορείτε εύκολα να κάνετε πλάκα? Θέλω να σας πω ότι είναι απίστευτο μαγκάκι, κυρία Σημακοπούλου, θα έρθει εδώ κοντά μας. Έχει μια μυθιστορηματική ζωή, για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Και επίσης, η Καλομήρα Σαράντη μιλάει για πρώτη φορά για την μεγάλη περιπέτεια υγείας που περνάει το δίχρονο αγοράκι της. Σε λίγο περισσότερο. Νέα τροπή στο έγκλημα που συγκλώνησε την Ελλάδα. Η προφυλακισμένη σύζυγος του Θανάση Λάμπρου, του 42χρονου καπετάνιου που δολοφονήθηκε στην κοιλάδα Αργολίδας τον περασμένο Δεκέμβριο, λύνει για πρώτη φορά τη σιωπή της και μιλά αποκλειστικά στην εκπομπή Tatiana Live. Μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού η 38χρονη αποκαλύπτει το παρασκήνιο που οδήγησε στην φερόμενη ως ομολογία της. Τι συνέβη την ιραία μέρα του εγκλήματος? Ποια ήταν η σχέση της με τον δολοφονημένο σύζυγό της? Πώς το πήρα από το όπλο, το χέρι, πώς έγινε αυτή πάλι? Πώς δεν είχα μελανιές εγώ πάνω στο σώμα μου? Πώς δεν είχα αίματα πάνω στα ρούχα μου?
Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου έρχεται στο πλατό της εκπομπής και αποκαλύπτει για πρώτη φορά άγνωστες πτυχές της ζωής της που μοιάζει με μυθιστόρημα. Ο πατέρας της ήταν πυρηνικός φυσικός, ο παππούς της στενός συνεργάτης του Αϊνστάιν και ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος είναι ο νονός της. Ακόμα περιγράφει πως βίωσε τη δημοσιότητα που πήρε το πολύκροτο διαζύγιό της. Η εξομολόγηση της Καλομήρας για το πρόβλημα υγείας του δίχρονου γιού της. Ο Δημήτρης πάει, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά και ευχαριστούμε όλοι που βοηθήσανε. Η διάγνωση της σπάνιας ασθένειας, οι ώρες αγωνίας στο νοσοκομείο και το μήνυμα που στέλνει από την Αμερική. Ταξίδι, ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα είμαι μόνη μου. Έχω πολύτιμους συνεργάτες. Θα ξεκινήσω με τον πολιτικό μας συντάκτη. Βέβαια, στη δική μας εκπομπή περισσότερο παραπολιτικό συντάκτης έχει χρηστεί, ο Βαγγέλης Γιακουμής. Καλώς τα γόρια. Καλή μας αρχή. Καλή αρχή, καλή επιτυχία. Λοιπόν, ο Βαγγέλης μας έχει πολλές εκπλήξεις. Έχουμε, πράγματι. Πήγε στο πρωί στη Βουλή. Πήγα στη Βουλή, έχουμε βγάλει πολύ ωραίες φωτογραφίες που ετοιμάζουν διάφορα εκεί. Θα έχουμε τον κύριο Μεϊμαράκη. Τι εννοείς θα τον έχουμε, θα έρθει εδώ ο κύριος Μεϊμαράκης. Όχι, στο θα έρθει στο διαδίκτυο. Θα έρθει στο διαδίκτυο, μην τα αποκαλύψεις όλα σε λίγο περισσότερα. Επίσης, για τα social media. Έχουμε κοντά μας ένα πολύ τρελό αγόρι, ένα μάντα αγόρι. Τον κλέψαμε από το ΜΑΤ. Είναι ο Δημήτρης Μαυροκεφαλίδης. Καλή αρχή. Καλώστο. Γιόλο. Δεν μου λες. Έχω το iPad. Εδώ. Έχω το iPad γιατί πρέπει να είμαστε σε επαφή με τον κόσμο. Έχουμε δημοσκοπήσεις που καίνε. Τα αποτελέσματα θα τα πούμε σε λίγο. Μπορούμε να δείξουμε και πρώτα δείγματα, δεν ξέρω, σε πολύ λίγο. Θα ήθελα να πεις λίγο τους λογαριασμούς μας στο Facebook, τα Twitter μας, διότι έχουμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία δημοσκόπηση, δύο μάλιστα, polls μέσα στο Facebook. Και μιας και μας βλέπετε και εσείς από το σπίτι, μπείτε τώρα να ψηφίσετε, να έχουμε έτσι καλύτερο αποτέλεσμα, πιο αξιόπιστο. Αν και ο κόσμος νομίζω έχει συμμετάσχει μαζικά στις δύο δημοσκοπήσεις. Τις έχουμε ανεβάσει στην επίσημη σελίδα Τατιάνα Στεφανίδου στο Facebook και τα poll και στο Twitter account της εκπομπής, το οποίο είναι Tatiana Live Y, μπορεί να μας βρούνε και συμμετέχουν μαζικά ο κόσμος. Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης κοντά μου σε αυτό το ταξίδι, ένα κορίτσι το οποίο το είχα μαζί μου στο Star και δεν μπορώ να το αποχωριστώ. Ειρήνη Αρβανίτη! Καλή μας αρχή, Ειρηνούλα μου γλυκιά. Επίσης, θέλω να σας πω ότι στο κομμάτι του lifestyle έχουμε πάρει ένα βαρύ πυροβολικό. Χρήσα. Πολύ βαρύ, δηλαδή όποια πέτρα και αν σηκώσεις, έχει κάτι να σου καλιαρντέψει για όλα. Χρήσλα Γιώργα Κοπούλου, σας λέω! Επίσης, υγεία και ομορφιά, εντάξει τώρα, φαντάζεστε λίγο, γιατί έχω και δυναμίες, έτσι. Σε λίγο, Νατάσα Μπερέκου, κοντά μου. Πριν ξεκινήσουμε με τα θέματά μας, καλέ, άνοιξε φωνή. Είδες. Αυτό είναι φανταστικό, είναι θαύμα. Είναι, όλα είναι θαύμα είναι εδώ, δεν ξέρω. Όλα είναι θαύμα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω το διαγωνισμό μας, έτσι.